TechManiacs.gr, Δημήτρης Αμπράζης εδώ, και πριν ορισμένες μέρες η EaseUS, δεν έχω ιδέα πώς λέγεται, έχω δύο διαφορετικές εκδόσεις του ονόματος, μου στείλε ένα email και μου λέει: Δημήτρη, έχουμε βγάλει μια καινούργια εφαρμογή για τον υπολογιστή μας επεξεργασίας βίντεο. Νομίζω ότι θα ενδιαφέρει το κοινό που σε παρακολουθεί, οπότε αν θέλεις κάνε ένα βίντεο. Τους λέω εντάξει, στείλτε μου την εφαρμογή, να τη δοκιμάσουμε και να ετοιμάσουμε ένα βίντεο. Μου στείλε λοιπόν το βίντεο editor που έχει και εδώ είμαστε λοιπόν. Έρχεται γύρω στα $79, όμως με το link της περιγραφής, καθότι τρέχει προωθητική ενέργεια στην παρούσα φάση, μπορούμε να το ρίξουμε σε $49, που είναι περίπου 40 με 42 ευρώ ανάλογα την ισοτιμία. Δεν είναι για βαρβάτη επεξεργασία, δεν θα αντικαταστήσει σε καμία περίπτωση DaVinci, Premiere κτλ. Στις full εκδόσεις τους, αλλά για απλή επεξεργασία βίντεο για τα social media, το YouTube, κάποια voiceovers, κάποιο μοντάζ, να βάλουμε κάποια εφέ, κάποια transition στα βίντεο, είναι αρκετά καλό και η τιμή είναι πάρα πολύ καλή. Να δούμε λοιπόν, εδώ έχω κάποια βίντεο από το review του D15, αλλά νομίζω εδώ είναι καλύτερο να πάμε να δούμε κάτι, να ανοίξουμε το MatePad, το review. Νομίζω θα είναι πιο ωραίο για αυτή την χρήση. Κάνουμε λοιπόν import με drag and drop εδώ, περιμένουμε η εφαρμογή να διαβάσει το αρχείο για να πάρει τα στοιχεία, τα pics, τον ήχο κτλ. Και να το κάνει import. Τώρα βάζω στην τύχη κάποια βίντεο για να δούμε μια βασική έτσι επεξεργασία. Okay. Βάλε και αυτό. Βάλε και αυτό. Δεν το πιάσα. Να βάλουμε και αυτό. Ωραία. Και από εκεί και πέρα τι κάνουμε? Για να τα βάλουμε λοιπόν σε μια σειρά την όλη φάση αυτή, τέλος πάντων, πρέπει να πάμε στο αρχείο που θέλουμε, να πατήσουμε συν για να το βάλει κάτω στην ροή. Αν θέλουμε κάπου να κόψουμε, εδώ για παράδειγμα, είναι κατευθείαν από την κάμερα χωρίς το μικρόφωνο. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει ένα πικ στον ήχο, οπότε εδώ μπορούμε να κόψουμε το βίντεο, να κάνουμε split και από εκεί και πέρα να επιλέξουμε την αρχή και να την κόψουμε ώστε να είναι καθαρό το βίντεό μας. Προχωρώντας πιο κάτω, επειδή intro και... Εδώ είναι που αν έχετε το βίντεο που μου πέφτει, βασικά είναι το outro στην ουσία. Πάντων, έχουμε κόψει το βίντεο μας εδώ, μπορούμε κάλλιστα να κόψουμε και εδώ το κομμάτι που δεν θέλουμε και μετά να διαγράψουμε το υπόλοιπο ώστε να κρατήσουμε αυτό που επιθυμούμε, τέλος πάντων, και από εκεί και πέρα με διπλό κλικ μπορούμε να φτιάξουμε την ταχύτητα του βίντεο, να φτιάξουμε λίγο τα χρώματα, να βάλω λίγο contrast, να το κάνω ασπρόμαυρο, πιο έντονα χρώματα, να φτιάξω την φωτεινότητα και φυσικά τον ήχο, την ένταση του ήχου, κάποιες βελτιώσεις στον ήχο που είναι στο πακέτο αν αγοράσετε την εφαρμογή, αλλιώς στη δωρεάν έκδοση δεν έχει αυτά τα κόλπα, ούτε αυτά τα φίλτρα, ούτε όλες τις επιλογές για να αποθηκεύσουμε σε ανάλυση. Και φυσικά μετά μπορούμε να βάλουμε, τώρα δεν ξέρω τι βίντεο έχω βάλει μέσα, να βάλουμε και το review εδώ. Ωραία. Θα μας φτιάξει από κάτω το ιστόγραμμα με τον ήχο, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία. Ούτως ή άλλως είναι πιο πολύ επίδειξη εδώ η φάση και έχει μια πληθώρα transitions που μπορούμε να κατεβάσουμε για να τα χρησιμοποιήσουμε, έτσι. Οπότε εδώ για παράδειγμα πατάμε και ξεκινάει να κατεβάζει τη μετάβαση στην ουσία για να μας δώσει κάτι. Αξίζει τέτοιο. Όμως το πακετάκι. Πάμε να δούμε ένα ελληνικό review και να ανακαλύψουμε. Και κάνει ένα πολύ ωραίο transition έτσι, με ένα fade in, fade out, μια ομίχλη στην ουσία πέταξε. Έχει πάρα πολλές επιλογές για να επιλέξουμε. Και φυσικά συνεχίζει στο επόμενο βίντεο όπως ακριβώς θέλουμε. Φυσικά έχουμε και επιλογή να βάλουμε κάποια overlays. Για παράδειγμα, ας βάλουμε εδώ αυτό. Και τσακ, με το που το πατάω. Σως στις προπαραγγελίες, ακόμα δεν είναι χειρότερο. Τρέχει αυτό εδώ σαν film που τρέχει στην ουσία, έχει πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να κατεβάσουμε φυσικά και φίλτρα για να αλλάξουμε λίγο την αίσθηση των χρωμάτων, των γενικότερα ότι κάνει ένα φίλτρο και βεβαίως μπορούμε να προσθέσουμε και κείμενο εδώ για παράδειγμα. Να ορίσουμε πώς θα μπει, πώς θα είναι το κείμενό μας, τι κίνηση θα έχει, αν θέλουμε να περιστρέφεται. Και φυσικά όταν θα πάμε εδώ μπορούμε να γράψουμε ό,τι θέλουμε. MatePad Pro για παράδειγμα, το οποίο φυσικά για όποια διάρκεια θέλουμε το ορίζουμε εμείς, έτσι, το μέγεθός του, τη διάρκεια, με drag and drop, πάρα πολύ εύκολη η εφαρμογή. Στις προπαραγγελίες, ακόμα δεν είναι χειρότερο, το έχω επιβεβαιώσει ακόμα, ίσως δίνουν δώρο και ένα Nova 5. Τέλεια. 5, τάφο. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία και έχουμε και κάποια elements. Πάμε λίγο πιο κάτω στο βίντεο. Είναι στην ουσία κάποια γραφικά τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παράλληλα με το βίντεο. Να πετάμε καρδούλες για παράδειγμα μέσα. Εδώ. Τον κύριο 9. Έχει μια πληθώρα, κάποια ίσως είναι λίγο πιο αδιάφορα, κάποια ίσως είναι πολύ ενδιαφέροντα, έχει χριστουγεννιάτικα, έχει ανάλογα με την εποχή, έχει ανάλογα με το βίντεο, ανάλογα με τη γιορτή που γιορτάζουμε αυτή την περίοδο, έχει κάποια stickers, κάποια έτσι εφέ για το άνοιγμα των βίντεο, special εφέ, εδώ για παράδειγμα να πέφτουν άνθη, που είναι εδώ. Πέφτουνε πέταλα στο βίντεο μας. Έχει μια πληθώρα έτσι επιλογών και φυσικά μπορούμε να επιλέξουμε και μουσική. Έχει κάποια χωρίς πνευματικά δικαιώματα ήδη μέσα για να χρησιμοποιήσουμε και να βάλουμε στα βίντεο μας, ώστε να μην είναι τελείως μονότονα. Κατεβάζει λοιπόν τραγούδι, σου λέει είναι 2 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα, καλά το βίντεο είναι πολύ παραπάνω βέβαια. Είναι και πριν μονταριστεί και κοπούν κάποιες σκηνές οι οποίες ούτως ή άλλως ήταν και νέες ή έγινε κάποιο λάθος κτλ. Μπορούμε να κάνουμε αυτή την επεξεργασία, να μοντάρουμε φυσικά. Και μας βάζει και τη μουσική άμα θέλουμε. Από κάτω και φυσικά πάλι μπορούμε να τονίσουμε την μουσική, να φτιάξουμε την ταχύτητά του, την ένταση, να έχει fade in, fade out και τα λοιπά. Δεν έχουμε ducking επιλογές στη φάση ότι μιλάω, όταν μιλάω εγώ να μειώσεις τη μουσική και τα λοιπά, πρέπει να τα κάνουμε χειροκίνητα. Κόψε ράψε εδώ πέρα, θα ήθελα να το έχει, το οποίο δεν έχει, αλλά εντάξει, μιλάμε για μια εφαρμογή η οποία κοστίζει πάρα πολύ λίγα χρήματα για εφαρμογή επεξεργασίας βίντεο φυσικά. Όταν τελειώσουμε μπορούμε να κάνουμε ένα save στην επεξεργασία, στο αρχείο που έχουμε φτιάξει και να κάνουμε export. Και μας λέει για ποια πλατφόρμα θέλουμε το βίντεο ή σε τι τύπου αρχείου. Αν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε extract τον ήχο. Για όσους κατεβάζετε για παράδειγμα βίντεο από το YouTube και θέλετε το τραγούδι, μπορείτε να κάνετε extract μόνο τον ήχο. Έστω λοιπόν ότι το θέλουμε για το YouTube. Και εδώ ορίζουμε και την ανάλυση. Στην VIP έκδοση πάει μέχρι 1080p. 1080p. Δυστυχώς δεν βλέπω επιλογή για 4K, αλλά okay, όπως είπαμε είναι αρκετά οικονομική η εφαρμογή. Την bitrate θέλουμε, πάει μέχρι 40.000 bitrate που είναι αρκετά καλό. Αν θέλουμε να είναι AHC, η κωδικοποίηση του, η συμπίεση στην ουσία του ήχου μας. Ποιότητα, high, γιατί η έκδοση που έχω είναι η επιπληρωμή, και πατάμε export. Θα πάρει κάποια ώρα, γιατί από ό,τι βλέπω είναι και λίγο μεγάλο το αρχικό αρχείο που πέταξα, είναι γύρω στο 20 λεπτό η όλη φάση. Θέλει με τον Ryzen και την 1060 που έχω για κάρτα γραφικών, δεν τη χρησιμοποιεί. Με τον Ryzen 7 νομίζω θα πάρει γύρω στα 10-15 λεπτά, μπορεί και λίγο πιο γρήγορα, αλλά θα την κάνει τη δουλειά μια χαρά. Αυτά λοιπόν από τον Video Editor. Φαίνεται μια αρκετά ενδιαφέρουσα εφαρμογή, αρκετά οικονομική. Προσφέρει πράγματα παραπάνω από αυτά που δίνουν οι δωρεάν εφαρμογές. Νομίζω ότι αξίζει την προσοχή μας αν θέλουμε έτσι ένα απλό κανάλι στο YouTube για παράδειγμα, ή αν θέλουμε να φτιάξουμε τα βίντεο από τις διακοπές μας, να μοιραστούμε την οικογένειά μας, τους φίλους μας. Αν έχουμε ένα παιδάκι για παράδειγμα, να φτιάξουμε ένα ωραίο μονταζάκι με τις πρώτες στιγμές, τα πρώτα βήματα, τα πρώτα λογάκια του. Είναι αρκετά καλή η εφαρμογή για αυτά τα χρήματα που ζητάει. Αυτά λοιπόν από μένα. Αν βρήκα το βίντεο κατατοπιστικό και ενδιαφέρον, μπορείτε να μας δώσετε ένα thumbs up, subscribe αν έχετε κάνει ήδη, τα link για τα social media στην περιγραφή, πατήστε το καμπανάκι να παίρνετε τις ειδοποιήσεις μας για να μην χάνετε βίντεο του TechManiacs, και να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, και μέχρι το επόμενο βίντεο τα λέμε.